Μας ζητήσατε να μιλήσουμε για τον φόβο και τις φοβίες. Άρα, για ποιο λόγο? Γιατί πολύ συχνά μπερδεύουμε αυτές τις δύο έννοιες και θεωρούμε ότι ο φόβος είναι το ίδιο με την φοβία και δεν μπορούμε να δούμε συγκεκριμένα τη διαφορά. Θα έλεγα τώρα σε επίπεδο ψυχολογικό, ανθρώπινο, αλλά ακόμα και στρατηγικό, ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Ο φόβος είναι καλός, γιατί σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος και κατά συνέπεια ο φόβος παράγει ασφάλεια. Μπορεί να φαίνεται σαν ένα παράδοξο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, οι φοβίες ουσιαστικά μας παραλύουν, γιατί δεν μας επιτρέπουν να σκεφτούμε. Όταν είμαστε σε αυτή τη φάση, δηλαδή όταν έχουμε μια φοβία και την αντιμετωπίζουμε έμπρακτα, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ορθολογικά τι πρέπει να κάνουμε, γιατί έχουμε επικεντρωθεί μόνο πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα είναι καλό να το δούμε αυτό και σαν θεραπεία. Υπάρχουν θεραπείες οι οποίες είναι αποτελεσματικές για τις φοβίες μας. Αν τις έχουμε εντοπίσει, αν καταλαβαίνουμε ότι όντως έχουμε μια φοβία συγκεκριμένη, μπορεί να είναι μια υψοφοβία, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αραχνοφοβία. Υπάρχουν πολλές φοβίες. Όλες αυτές, όταν τις αντιμετωπίζουμε ζωντανά, ουσιαστικά μας κόβουν τα πόδια, μας παραλύουν και δεν μπορούμε να σκεφτούμε πια ορθολογικά τι πρέπει να κάνουμε. Απ' την άλλη πλευρά, ο φόβος. Συχνά εγώ το βλέπω σε αποστολές, έχουμε ανθρώπους που είναι κοντά μας, τους λέμε φοβάσαι να κάνουμε αυτό το πράγμα, λένε όχι, όχι, εγώ ποτέ. Και όταν έρχεται η στιγμή να το κάνουμε, μιλάμε και για ειδικές αποστολές, βλέπω ότι αυτοί που ήταν ξεκάθαρα εκτός φόβου, είναι ξεκάθαρα εντός φόβου. Και τελικά αυτοί που έλεγαν αρχικά ότι μπορεί και να φοβούνται, δεν είναι σίγουροι, τελικά τα καταφέρουν καλύτερα. Αυτό για μένα είναι σημαντικό και θέλω να το εξηγήσω με την έννοια ότι όταν επιλέγουμε ανθρώπους που θα είναι μαζί μας, είναι καλό να επιλέγουμε και ανθρώπους που έχουν αυτόν τον φόβο, γιατί έχουν μια διέστηση ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, δεν είναι αυτονόητα, δεν είναι δεδομένα και κατά συνέπεια πρέπει να υπάρχει μια υπέρβαση. Αυτός που λέει ότι δεν φοβάται, πολύ συχνά, αυτό έχω δει, στην πραγματικότητα δεν συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Άρα δεν είναι ότι το έχει σκεφτεί ορθολογικά και θεωρεί ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος, είναι ότι δεν έχει όλα τα δεδομένα και με τα δεδομένα που διαθέτει αποφασίζει ότι δεν υπάρχει πλαίσιο για τον φόβο. Κατά συνέπεια, επειδή δεν κινδυνεύει, θα κάνει κινήσεις πολύ πιο παράξενες, οι οποίες θα τον βάλουν σε κίνδυνο και τελικά μπορεί να έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω, όταν κάποιος από τους δικούς σας λέει ότι φοβάται, δεν πρέπει να τον απορρίπτετε. Πρέπει να δείτε τι εννοεί με αυτόν τον φόβο, αν εννοεί κάτι το συγκεκριμένο ή αν εννοεί κάτι το θεωρητικό. Αν είναι κάτι το συγκεκριμένο πρέπει να το αντιμετωπίσετε, αν είναι κάτι το θεωρητικό πρέπει να δείτε πώς θα υλοποιηθεί σε πρακτικό επίπεδο. Και τότε μπορεί να αποφασίσετε αν θα συμμετέχει ή όχι σε μια αποστολή. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι να διαχωρίσουμε τον φόβο από τις φοβίες, έτσι ώστε τις φοβίες να τις θεραπεύσουμε και τον φόβο να τον διαχειριστούμε, αλλά ως ένα εργαλείο. Δηλαδή να μην θεωρούμε ότι πρέπει να τον αποβάλουμε εντελώς. Είναι, αν θέλετε, όπως το track για τους καλλιτέχνες. Άμα δεν έχεις track, θέλει να πει ότι δεν δίνεις και μεγάλη σημασία σε αυτό που κάνεις. Ο φόβος είναι σε αυτό το πλαίσιο. Είναι σαν ένας αισθητήρας. Καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα, το οποίο είναι σημαντικό, καταλαβαίνει ότι μπορεί να μην διαθέτουμε όλα τα δεδομένα για να το αντιμετωπίσουμε, καταλαβαίνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα ρίσκο και τα συνέπεια θα αναπτύξει μια στρατηγική η οποία θα είναι πιο ανθεκτική στις επιθέσεις, έτσι ώστε όταν έρθει το πρόβλημα, ακόμα και αν υπάρχει αυτός ο φόβος, ή μάλλον επειδή υπάρχει αυτός ο φόβος, θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα με έναν καλύτερο τρόπο, πιο αποτελεσματικό, γιατί θα καταλάβει
ότι μέσω αυτής της διαχείρισης μπορεί να πετύχει έναν στόχο ο οποίος φαίνεται αδιανόητος. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε συνοπτικά ότι πρέπει να αξιοποιούμε τον φόβο και πρέπει να θεραπεύουμε τις φοβίες. Κατά συνέπεια βλέπετε ότι είναι δύο έννοιες εντελώς διαφορετικές για την ανθρώπινη ύπαρξη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.